Μόλις κατεβήκαμε από τη συνάντηση με τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία είναι παράνομη για τη μη καταβολή καυσίμων. Η εταιρεία είναι παράνομη για τις απολύσεις συναδέλφων που γίνονται με παράνομη παρακράτηση της αποζημίωσης και των μισθών τους. Η εταιρεία iFood είναι παράνομη για τη μη διαθεσιμότητα των μέσων ατομικής προστασίας. Λοιπόν, δεσμεύτηκε το Υπουργείο σε σύντομο χρονικό διάστημα για τα υπόλοιπα θέματα και των τετραώρων και σε αυτά που σας προανέφερα να γίνει μια συνάντηση με το Σωματείο, την Εργοδοσία, στο Υπουργείο Εργασίας.